Ήταν μια Κυριακή σαν όλες τις άλλες. Το ημερολόγιο έγραφε 8 Φεβρουαρίου 1981. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την απέραντη θλίψη που θα σκέπαζε ολόκληρη τη χώρα κατά την δύση του ηλίου. Ακόμα και η πλούσια ελληνική γλώσσα φαντάζει φτωχή για να χωρέσει σε λέξεις και εφράσεις τα συναισθήματα πόνου και οδύνης για την μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνικού αθλητισμού. Μια τραγωδία που πρόσθεσε τη μοναδική μαύρη σελίδα στην ολόκληρη βίβλο του Ολυμπιακού. Και στο μαύρο χρώμα, αποτυπωμένα με κόκκινα γράμματα τα ονόματα 21 νέων παιδιών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα σκαλοπάτια της σειράς 7. Τα τελευταία τους βήματα τα είχαν ονειρευτεί διαφορετικά, φωνάζοντας την Ιαχή Ολυμπιακός, κατευθύνοντας στην έξοδο για να πανηγυρίσουν τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ. Όμως οι Ιαχές χαράς έγιναν κραυγές απόγνωσης και πόνου. Η σιδερένια πόρτα ήταν κλειστή. Η παγίδα του θανάτου μάτωσε την ιστορία του θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάπου εκεί σταματά ο χρόνος και αρχίζει το δράμα. I could be wrong, it hurts so bad, it's been so long.